προσπάθειες στο Μαξίμου. Όχι βεβαίως τόσο από την πλευρά του κ. Παπά, αλλά κυρίως από την πλευρά του κ. Σπίρτζη. Δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά. Το όνομα το οποίο παίζει είναι ένα όνομα γυναίκας, η οποία είναι γνωστή. Είναι η κυρία Νίκη Τζαβέλα, είναι πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και το όνομά της φαίνεται ότι έχει προχωρήσει. Νομίζω ότι η κυρία Τζαβέλα πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε λίγο υπερκομματικό πρόσωπο στον χώρο αυτό που λέμε δεξιά και κεντροδεξιά. Θυμίζω ότι ήταν και στο κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη παλιότερα, είχε περάσει και από το Λαός. Και κάποιοι θεωρούν ότι είναι από τις πιο έμπειρες στον χώρο του λόμπινγκ εδώ στην Ελλάδα. Και πράγματι είναι γεγονός, η κυρία Τζαβέλα έχει εξαιρετικές επαφές και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες λένε οι δικές μου ότι αυτό είναι ένα όνομα το οποίο το ακούει πάρα πολύ καλά και η πλευρά του κυρίου Σόιμπλε αλλά και η πλευρά της Τρόικας, του κουαρτέτου πλέον. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός απρόοπτου, μάλλον η κυρία Τζαβέλα θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει. Εδώ βλέπουμε την κυρία Τζαβέλα από ομιλία της ούσα ευρωβουλευτής παλαιότερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο που έχει. Λοιπόν, το δεύτερο έχει να κάνει με τα κανάλια και την εμπλοκή που η οποία έχει υπάρξει, καθώς να θυμίσω από 1η του 2016 υποτίθεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νέος νόμος Παπά. Κάτσε να πω δύο λόγια εισαγωγικά. Έχουμε από την κυβέρνηση απανωτά μηνύματα ότι το θέμα το ραδιοτηλεοπτικό των τηλεοπτικών αδειών θα προχωρήσει άμεσα. Θυμίζω ότι και προχθές μας έλεγε ο Σεραφείμ Κοτρότσος, που θα τον δούμε αργότερα και έχει και αυτό σχετικό ρεπορτάζ, πως η κυβέρνηση είχε αποφασίσει, ακόμα και αν δεν συνενέσει η αντιπολίτευση, να προχωρήσει. Χρειάζεται το ΕΣΟΡΟ που έχουμε ανάγκη συνένεσης της αντιπολίτευσης για να ολοκληρωθεί η σύνθεσή του. Έλεγε λοιπόν ο Σεραφείμ ότι αυτό θα το κάνει η κυβέρνηση. Το έλεγε τη Δευτέρα το απόγευμα. Λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση το επιβεβαίωσε, είπε ναι, θα προχωρήσουμε. Σήμερα ο κύριος Βούτσης έκανε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Βουλής, και είπε θα προχωρήσει ο κύριος Παπάς με μια επιτροπή και θα δώσουν εκείνοι τις άδειες. Και εσύ έχεις να μας πεις τώρα ποιος παίρνει και ποιος δεν παίρνει. Λοιπόν, τι θα βλέπουμε στη τηλεόραση. Άκουσε με τώρα, λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Κρύβεται ένα παρασκήνιο από εδώ πέρα και εδώ πέρα υπάρχει ένας φόβος. Ποιος είναι ο φόβος, ο οποίος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και στον κύριο Παπά. Ποιος είναι αυτός ο φόβος? Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης του ΕΣΟΡΟΥ, για τη Νέα Δημοκρατία διαφωνεί με τα πρόσωπα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι εμένει στον κύριο Μωρώνη και στον κύριο Μακρυδημήτρη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη. Αυτούς τους δύο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους στηρίξει. Όπα, ένα λεπτό. Ο κύριος Μακρυδημήτρης και ο κύριος Μωρώνης ήταν διορισμένοι από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ στην ΕΡΤ. Εντυπωσιάζομαι. Και ο κύριος Μακρυδημήτρης, μάλιστα, είναι και ένα πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι ανήκει στο στενό κύκλο των φίλων του. Εντυπωσιάζομαι που βάζει η Νέα Δημοκρατία φρένο για τα δύο αυτά πρόσωπα. Βάζει φρένο για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα δύο πρόσωπα να περάσουν. Ακούει παραδόξως καλύτερα την περίπτωση του κυρίου Λαοκράτη Βάση. Αλλά το Μέγαρο Μαξίμου μάλλον επιμένει. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιθυμία του Μαξίμου να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες και να καταργήσει εντός εισαγωγικών το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να καταργηθεί για την ανεξάρτητη αρχή, η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα. Υπάρχει ένα παρασκήνιο. Εάν μέχρι 31 του 2005 λοιπόν δεν προχωρήσει η διαδικασία με τον Α ή με τον Β τρόπο, θα πρέπει ο κύριος Παπάς να δώσει μια παράταση 6 μηνών ή 1 έτους μέσα στο 2016 του ισχύοντος νόμου. Δηλαδή του νόμου που κατηγορεί σήμερα, τον οποίο έχει φτιάξει ο κύριος Αμαρά και ο κύριος Βενιζέλος, θα πρέπει να υπάρξει ένα ΦΕΚ, το οποίο θα έχει την υπογραφή του κύριου Παπά, που θα παρατείνει για 6 μήνες, 1 χρόνο. Τι λέει λοιπόν τώρα η κυβέρνηση? Θα παρακάμψουμε το ΕΣΟΡΟΥ, γιατί λέει ότι δεν μπορεί να καταργηθεί το ΕΣΟΡΟΥ, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή. Θα του πάρουμε αρμοδιότητες και θα φτιάξουμε μια άλλη επιτροπή. Σημείωση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν υπάρξει μια τέτοια επιτροπή, θα υπάρχουν πάρα πολλές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήδη γνωρίζω 2 περιπτώσεις τέτοιων καταναρχών που θα το κάνουν, και είναι σχεδόν βέβαιο επίσης ότι η συγκεκριμένη επιτροπή θα κριθεί αντισυνταγματική, όπως εξάλλου. Ποιοι δύο καναλάρχες, ποιοι είναι οι δύο καναλάρχες που πάνε κόντρα? Ξέρω ότι ο ένας είναι ο κύριος Αλαφούζος. Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το αφήσουν στη συγκεκριμένη. Η μάχη κυβέρνησης καναλαρχών βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Φουντώνει, είναι προφανές. Αλλά ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει βρεθεί λίγο με την πλάτη στον τοίχο, διότι ο κύριος Παπάς, αντιμετωπίζοντας αυτή την άρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρέπει ή να παρατείνει τον ισχύοντα νόμο ή να προχωρήσει, η οποία μπορεί να εκπέσει. Παναγιώτη, θα σε βρούμε σε λίγο, γιατί θα μιλήσουμε με τον κύριο Τζιτζικώστα, που είναι προσκεκλημένος μας απόψε.